μέχρι της τελευταίας στιγμής της ζωής μου. Το 1891 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων με το βαθμό του ανθιπολοχαγού του πυροβολικού. Τοποθετείται στο πρώτο σύνταγμα πυροβολικού στη Λάρισα. Το ίδιο καλοκαίρι γνώρισε την Αταλία, κόρη του Στέφανου Δραγούμη. Την πήρε η γυναίκα του τον Οκτώβρη του 1892. Το 1894 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Ο Παύλος του έδωσε το όνομα του πατέρα του, Μιχαήλ, και χαϊδευτικά το φώναζε Μίκη. Ο Παύλος και η Ναταλία είχαν μεγαλώσει μέσα στην ίδια ιδεολογική παράδοση. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Τρικούπη, με καταγωγή από το Βογατσικό της Καστοριάς. Ήδη το 1878 είχε πρωτοστατήσει στην αποστολή όπλων και σωμάτων στη Μακεδονία για την επανάσταση του Ολύμπου. Το ενδιαφέρον του Στέφανου Δραγούμη για την κατάσταση στη Μακεδονία ήταν ζωηρό. Με ανησυχία παρακολουθούσε την πρόοδο της εξαρχίας και την ένταση της βουλγαρικής προπαγάνδας. Το σπίτι των Δραγούμηδων ήταν κέντρο ειδήσεων για τη Μακεδονία και πέρασμα όλων όσων έρχονταν από εκεί. Η Ναταλία, κοντά στον πατέρα της, παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις. Έτσι ο Παύλος επηρεάζονταν διπλά. Παράλληλα, είχε ιδιαίτερα συνδεθεί με τον Ίωνα, τον αδελφό της γυναίκας του. Ζούσε ευτυχισμένος μια ήσυχη ζωή, μοιρασμένη στην εκτέλεση της υπηρεσίας του, στη συντροφιά του παιδιού του και στις κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, η γενική ατμόσφαιρα ανίας και αθυμίας εκείνης της εποχής αρχίζει να τον στενοχωρεί. Ο Παύλος βρίσκει διέξοδο στο πάθος του για τη φωτογραφία. Ενδεχομένως, έπαιξε ρόλο και η θητεία του στη χαρτογραφική υπηρεσία, ενώ δεν αποκλείεται και το αντίστροφο. Απαθανατίζει απόψεις του Αττικού τοπίου, εσωτερικά του πατρικού του σπιτιού, όπως και του σπιτιού της γυναίκας του, πλήθος οικογενειακά στιγμιότυπα, αλλά και στιγμιότυπα αστικής ζωής. Παράλληλα, φωτογραφίζει σκηνές από την αγορά της Αθήνας. Τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μικροπολιτές και τα παιδιά του μεροκάματου. Τα παιδιά ήταν πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής του. Φωτογραφίζει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, συλλαμβάνει εν κινήσει στιγμιότυπα όπως το άθλημα της ξηφασκίας. Υπήρξε πρωτοπόρος ως ερασιτέχνης της στερεοσκοπικής φωτογράφησης. Με το φωτογραφικό υλικό του διασκέδαζε και τα δύο του παιδιά, δείχνοντάς το στερεοσκοπικά. Το 1895 συγκλήθηκε στη Σόφια συνέθριο όλων των μακεδονικών κομιτάτων και συγκροτήθηκε η Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή, Βερχόβεν. Στην Αθήνα, ως αντίρροπο αυτής της κατάστασης, είχε συσταθεί από μερικούς πατριώτες μια μυστική εταιρεία, η Εθνική. Σκοπός της ήταν η άμυνα του καταδιωκόμενου ελληνισμού. Ο Παύλος ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά της μέλη. Αφοσιώθηκε σε αυτήν με όλη τη θέρμη της ψυχής του. Όταν ξέσπασε το 1896 η Κρητική Επανάσταση, έγινε πάλι στην Ελλάδα μεγάλος αναδρασμός. Στην πρωτεύουσα συλλαλητήρια, λόγοι, έρανοι, επιτροπές. Φεύγουν εθελοντές και μερικοί αξιωματικοί του ελληνικού στρατού.
ο Παύλος βρισκόταν στο Άργος, στη χαρτογραφική υπηρεσία. Οι συνάδελφοί του παρέλειψαν να το συμπεριλάβουν στη λίστα των εθελοντών. Έμεινε πίσω αρκετά στεναχωρημένος. Τα γεγονότα στην Κρήτη παρασύρουν την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία το 1897. Ένα τμήμα του ελληνικού στρατού στάθηκε στην Κρήτη και συγχρόνως συγκεντρώθηκαν οι κύριες δυνάμεις του στη Θεσσαλία. Ο Παύλος υπηρετεί στη δεύτερη παιδινή πυροβολαρχία του 3ου Συντάγματος στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη Εμιάν, τον Φωτιάδη και άλλους νέους αξιωματικούς της Εθνικής Εταιρείας, είχαν οργανώσει μυστικά το σώμα Μιλωνά Καψαλόπουλου. Έτσι, τέλη Μαρτίου, 3.000 ένοπλοι εισβάλλουν στη Μακεδονία. Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο και οι εχθροπραξίες αρχίζουν. Ο Παύλος στέλνει τηλεγράφημα στο σπίτι του. Αν ο Θεός μας βοηθήσει, σύντομα θα λάβετε γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη. Όμως, η πυροβολαρχία του δεν πρόλαβε να πάρει μέρος σε μάχη. Γκρεμίστηκαν απότομα τα όνειρα του Παύλου με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Όλο τον μετέπειτα βίο του τον χρωμάτισε βαθιά και ανεξίτηλα η εικόνα της υποχώρησης που την είδε εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή του 1897 στη Λάρισα. Σαν συμπλήρωμα της θλίψης του, ύστερα από λίγες εβδομάδες, έρχεται και ο θάνατος του πατέρα του. Στο μεταξύ, το 1898 επιστρέφει από τη Θεσσαλία οριστικά στην Αθήνα. Αρχίζει πάλι τη συνηθισμένη του ζωή μεταξύ του συντάγματος και του σπιτιού του. Δεν είναι όμως ο ίδιος. Τα γεγονότα τον έχουν σημαδέψει. Έφυγε νέος, γεμάτος φλόγα και ορμή για τον πόλεμο, γυρίζει άνδρας με την πίκρα στο πρόσωπο, την ψυχή ταραγμένη και με ύπνο ανήσυχο. Μόνο όταν παίζει με το γιο του, το γέλιο χαράζει αβίαστα τα χείλη του. Αρχίζει να συνεννοείται για τις κινήσεις τους με την οικογένεια Δραγούμη και να αλληλογραφεί με τον Καραβαγγέλη στην Καστοριά. Είναι η ίδια εποχή που ο Παλαμάς γράφει τον 12ο λόγο του Γύφτου. Ο ποιητής, βαθιά πληγωμένος, εκφράζει τη συνείδηση του έθνους του, την επαύριο της εθνικής ταπείνωσης του 97. Λίγα χρόνια πριν, ο Ψυχάρης, επηρεασμένος από τη μεγάλη ιδέα της εποχής, έγραφε στα προλεγόμενα του έργου του «Το ταξίδι μου». Ένα έθνος, για να γίνει έθνος, θέλει δύο πράγματα. Να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία δική του. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική του γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμήνεται περί πάτρης. Αντίστοιχα, ο Δελμούζος θα αναζητήσει λίγο αργότερα τον αληθινό άνθρωπο στον υπεύθυνο αγωνιστή που υπερνικά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάμεις και είναι πρόθυμος να θυσιάσει όχι μόνο την ησυχία και τη βολή του, αλλά και την ίδια του τη ζωή. Αυτό το πρότυπο ενσάρκωσε ο Παύλος Μελάς. Θα σταθεί ελεύθερος απέναντι στη μοίρα. Θα θυσιάσει τα πάντα για τον αγώνα. Ο αγαπημένος των μεγαλοαστικών σαλονιών θα γίνει ο αγαπημένος των κακοτράχαλων μακεδονικών βουνών. Εν τω μεταξύ, η ιδέα της αυτονομίας της Μακεδονίας κέρδιζε έδαφος στη Βουλγαρία ως προσωρινή μεταβατική κατάσταση. Ύστερα μάλιστα από τη ματέωση του σχεδίου της Μεγάλης Βουλγαρίας της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Όσα συμβαίνουν στη Μακεδονία κυκλοφορούν γρήγορα. Ο Παύλος με τον πεθερό του είναι σε συνεχή επικοινωνία με μακεδονικούς συλλόγους, αλλά και οι Μακεδόνες που έρχονται στην Αθήνα βρίσκουν πάντα καταφύγιο στο σπίτι του Στέφανου Δραγούμη. Έτσι οι δύο άνδρες γνωρίζουν με λεπτομέρειες τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στη Μακεδονική γη. Ο Παύλος επιθυμεί διακαώς να επισκεφθεί τη Μακεδονία και να αποκτήσει προσωπική αντίληψη των πραγμάτων. Ενώ η υπηρεσία του ως ανθιπολοχαγού του 2ου Συντάγματος Πυροβολικού είναι απελπιστικά μονότονη, την ίδια εποχή η οικογένειά του μεγαλώνει με τη γέννηση της κόρης του, Ζωής.
Τα καλοκαίρια τα περνάμε την οικογένειά του στο σπίτι του στην Κηφισιά. Η αγαπημένη του ευχαρίστηση, καθώς και της γυναίκας του, είναι η Πασία. Παράλληλα αφοσιώνεται στους Εράνους, αλλά και στην επικοινωνία του με πρόσφυγες Μακεδόνες, που του φέρνουν πολύτιμες πληροφορίες. Με την πρωτοβουλία του Μακεδονικού Κομιτάτου της Αθήνας, ντόπιοι αρχηγοί, ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύονται με την αποστολή οπλισμού και εθελοντών, ώστε να ανταπεξέλθουν στις επιθέσεις των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Ανάμεσα στους εθελοντές ξεχωρίζουν ο Κότας, ο Νταλίπης, ο Παύλος Κύρου, ο Βαγγέλης Τρεμπενιώτης και ο Λάκης Πύρζας. Η κυβέρνηση Θεοτόκη διστάζει, αλλά κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης αναγκάζεται να λάβει ορισμένα μέτρα. Δεν προσανατολίζεται ακόμα στον ένοπλο αγώνα. Εγκαθιστά στη Μακεδονία νέους προξένους. Μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κορομιλάς στη Θεσσαλονίκη. Στο προξενείο μοναστηρίου, ως υποπρόξενος ο Ίων Δραγούμης. Ένα νέο πνεύμα δράσης αρχίζει. Ο Παύλος αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση και χαρά που θα πήγαινε τουλάχιστον ο γυναικάδελφός του στη Μακεδονία. Ήλπιζε τώρα πως θα άρχιζε η δουλειά ενάντια στο βουλγαρικό χήμαρο. Ο Ίων του είχε υποσχεθεί ότι θα τον κρατούσε ενήμερο των πραγμάτων. Οι δύο άνδρες, παρόλη την απόσταση που τους χωρίζει, εργάζονται με αμοιβαία αγάπη και κατανόηση, σαν μία ψυχή. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, οδηγίες, λογαριασμούς, βραχύλογα και κρυπτογραφικά. Αγαπητέ μου Παύλε, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Πως για να επιτύχουμε κάτι σε αυτήν την περίσταση χρειάζονται. Πρώτον, εργασία εδώ. Αυτήν την κάνουμε όσο μπορούμε εμείς. Δεύτερον, εργασία στην Ελλάδα. Και για τις δύο δουλειές χρειάζονται χρήματα. Γράψε με σε παρακαλώ, για να ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ αν το κίνημα των κομιτάτων γενικευθεί. Αυτά σε παρακαλώ, να μένουν μυστικά. Ίσως αργότερα σε παρακαλέσω να έλθεις εδώ. Αισθάνομαι πόση ευθύνη παίρνω επάνω μου. Αλλά αφού δεν την παίρνει κανείς άλλος, την παίρνω εγώ. Τώρα φρόντισε να οργανώσετε πόλεμο δημοσιογραφικό στην Ευρώπη για τα ελληνικά συμφέροντα. Να έχετε χρήματα έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο. Ο Ίων συγκροτεί ένα μυστικό σωματείο, την Άμυνα, με σκοπό την άμυνα των ελληνικών κοινοτήτων. Ο Παύλος στην Αθήνα χρησιμεύει ως σύνδεσμος με τα διάφορα πατριωτικά σωματεία των Αθηνών. Μες στις μεγάλες τους φροντίδες δεν παραμελούν και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Είναι καλό να ξοδεύονται και να περιφέρονται εδώ ελληνικά λαχεία. Φρόντισε να σταλούν για πρώτη φορά 100 της αρχαιολογικής εταιρείας. Έγραψα του Βικέλα για κάτι βιβλία. Ρώτησε τον αν έλαβε το γράμμα μου. Στείλε παρακαλώ το έγκλης των άρθρων στον ΚΑΠΑ να το δημοσιεύσει. Νόμιζα πως με έχεις ξεχάσει εντελώς. Βλέπω όμως ότι τίποτε δεν ελισμόνησες από όσα σε παρακάλεσα να κάνεις. Το διπλό σου γράμμα με ηλέκτρωσε. Είμαι θα στην αρχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάμε γρήγορα. Πρέπει να λογαριάζεις στις 60 λίρες μηνιαίως. Ελπίζω να αυξηθούν ταχαίως. Εξ αυτών κράτησε όσα θέλεις, τα υπόλοιπα στείλε καραβαγγέλινα. Από κανένα κράτος της Ευρώπης δεν έχουμε να περιμένουμε ούτε βοήθεια, ούτε τίποτε. Να ξέρεις πως είμαστε εντελώς μόνοι μας. Κανείς δεν μας βοηθεί και όλοι μας χτυπούν. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε μόνοι μας ό,τι πρέπει. Οι συμμορίες και τα κομιτάτα είναι χωμένα παντού. Εργάζονται ενεργητικότερα από πριν. Χρειάζεται υπεράσπισης, γιατί πολλοί παρασύρονται επειδή οι Βούλγαροι τους υπόσχονται ελευθερία και τους λέγουν πως και η Ελλάς εγκρίνει την ενέργειά τους και ότι αυτοί δεν ζητούν να κάνουν Μακεδονία βουλγαρική, αλλά να την κάνουν αυτόνομο κράτος.
Είσαι αξιοθαύμαστος για την δραστηριότητα, την αφοσίωση και την νοημοσύνη σου. Τι δεν θα έδιδα να είμαι κοντά σου και να σε βοηθώ στις ενεργείες σου. Δυστυχώς, τα μέσα μου δεν με επιτρέπουν να κινηθώ από εδώ. Και η κυβέρνηση δεν σκέπτεται καθόλου να υποφεληθεί της προθυμίας μου. Οι Βούλγαροι λένε να κάνουν κάτι την Κυριακή 20 Ιουλίου. Να χτυπήσουν τα τουρκικά χωριά και να κάψουν και να σκοτώσουν. Πράγματι, την άνοιξη του 1903 πλημμύρισαν τον τόπο οι βουλγαρικές συμμορίες. Φοβέριζαν ότι του προφήτη Ηλία θα γινόταν γενική επανάσταση. Οι ομάδες των κομιτατζίδων που φτάνουν και οι τοπικοί συνεργάτες τους χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών και προκηρύσουν την ανεξαρτησία. Προσπαθούν να βγάλουν όλο τον πληθυσμό στο βουνό και να δώσουν την εντύπωση στην Ευρώπη ότι πρόκειται για μια γενική εξέγερση. Ιουλίου 1903. Στείλε χρήματα το ταχύτερον. Ένα είδος επαναστάσεως ήρχες από χθες. Άρχισαν από τουρκικά χωριά για να προκαλέσουν αντεκδικήσεις. Οι τουρκικές δυνάμεις ως αντίπεινα καταστρέφουν τα χωριά σλαβόφωνα και ελληνόφωνα χωρίς εξαίρεση. Καίνε τη συγκομιδή, αφανίζουν τα κοπάδια. Οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τον πληθυσμό. Η εξέγερση του Ίλιντεν είχε καταστροφικά αποτελέσματα για τον ελληνισμό της Μακεδονίας. Ο πληθυσμός κάνει συνεχείς εκκλήσεις προς την ελεύθερη Ελλάδα για αποτελεσματική βοήθεια και προστασία. Η Μακεδονία φλέγεται. Υπήρχαν όμως και μερικοί Έλληνες, οι οποίοι δεν περίμεναν την ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν και τις φλόγες στο Κρούσοβο για να αφυπνιστούν. Μεταξύ τους, οι αξιωματικοί και πρώην μέλη της Εθνικής Εταιρείας, ανθιπολογαγή του πυροβολικού, Παύλος Μελάς, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Γεώργιος Τσόντος, ο ανθιπολοχαγός πεζικού Γεώργιος Κατεχάκης και η λοχαγή του πεζικού Αναγνωστόπουλος Δημήτρης και Αλέξης Κουτούμης. Αντιλαμβάνονται την τραγικότητα της κατάστασης στη Μακεδονία και αποφασίζουν να αγωνιστούν για τον μακεδονικό ελληνισμό, ανεξάρτητα από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Στέλνουν μερικά πρόσωπα δοκιμασμένα, Μακεδόνες και κριτικούς, να δυναμώσουν τα ντόπια σώματα και να βοηθήσουν στην οργάνωση κι άλλων. Αυτούς τους διάλεγε ο Παύλος και τους έστελνε με μεγάλη μυστικότητα από τα σύνορα. Όλο μεγαλώνει όμως του Παύλου ο πόθος να πάει ο ίδιος στη Μακεδονία. Δεν αφήνει προσπάθεια, δεν αφήνει ενέργεια για να φτάσει εκεί που θέλει. Τέλος μια μέρα, ο λοχαγός του πεζικού Κοντούλης του ανακοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει 4 αξιωματικούς για να μελετήσουν το έδαφος και την κατάσταση. Στον Κοντούλη ανέθεσαν την αρχηγία της αποστολής. Αυτός πρότεινε τον Παύλο, τον Αναστάσιο Παπούλα και τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στον καθένα επιτρέπεται να πάρει έναν άνδρα οπλισμένο για ακόλουθο. Θα τους οδηγήσουν στη Μακεδονία ο καπετάν Κότας από τη Ρούλια, ο Παύλος Κύρου από το Ζέλοβο, ο Νίκος Πύρζας από τη Φλόρινα. Οι άδειες που τους δίνονται από το Υπουργείο Στρατιωτικών αφορούν μετακινήσεις τους μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους. Τα διαβατήριά τους εκδίδονται με ψευδόνυμα. Το ψευδόνυμο του Παύλου είναι Μίκης Ζέζας, ψευδόνυμο αγαπημένο, καθώς του θύμιζε το γιο και τον πατέρα του ταυτόχρονα. Ετοιμάζεται με ιδιαίτερη χαρά. Ο αγαπημένος ονειροπόλος των Αθηναϊκών Σαλονιών μεταμορφώνεται στον αγαπημένο της Μακεδονίας. Η τελική φάση του αγώνα αρχίζει. Όπως ο ίδιος γράφει στο σημειωματάριό του στις 24 Φεβρουαρίου του 1904, «Σήμερον επιτέλους εκπληρούται ο πόθος μου». Thank you.
Όλες αυτές τις σειρές που βλέπουμε είναι